Σε αναζήτηση του δράστη ή των δραστών που εκτιμάται κατά μεγάλη πιθανότητα ότι πρόκειται για τα ίδια άτομα, βρίσκεται το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία για τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι, στο Σταυράκι η πρώτη και στη διασταύρωση Παιδινής Κοσμηράς η δεύτερη. Ενώ μια μεγάλη δύναμη των πυροσβεστικών δυνάμεων από τις 2 το μεσημέρι είχε ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες στο Σταυράκι, που ξέσπασε ταυτόχρονα λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι με δύο εστίες, λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά, ανάμεσα στους οικισμούς Παιδινής και Κοσμηράς. Οι εκτιμήσεις των επιτελών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας κάνουν λόγο για βέβαιο εμπρισμό. Εικάζεται ότι πρόκειται για το ίδιο ή τα ίδια άτομα. Και στις δύο περιπτώσεις οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση δεκάδων πυροσβεστών, της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών με υδροφόρες και σκαπτικά μηχανήματα, με υδροφόρες ιδιωτών, τη συμμετοχή πολλών εθελοντών και με το ελικόπτερο πυρόσβεσης που πραγματοποίησε από τις 3 δεκάδες ρήψεις πάνω από τις εστίες της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά είναι προφανές ότι ξεκίνησε από αυτό εδώ το σημείο, δίπλα ακριβώς από το δρόμο που οδηγεί από το Σταυράκι στα Μάρμαρα και άρχισε να εξαπλώνεται προς τα πάνω με τη βοήθεια των ανέμων, όχι ευτυχώς ιδιαίτερα ισχυρών. Μετά από μία περίπου ώρα και αφού η πυρκαγιά είχε φτάσει σε δύσβατο σημείο, εκεί όπου είναι αδύνατο να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και οι πυροσβέστες, δόθηκε εντολή να επιχειρήσει το ελικόπτερο πυρόσβεσης που σταθμεύει εδώ και λίγες ημέρες στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, που στις 3 το μεσημέρι ξεκίνησε τις πρώτες ρήψεις. Προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Δημήτρης Μαυρογιώργος αναφέρθηκε στον άριστο συντονισμό των υπηρεσιών και στην εμπειρία που έχει πλέον αποκτηθεί, δεν μπόρεσε ωστόσο να κρύψει τον προβληματισμό του για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς και μάλιστα σε μια περιοχή που απασχολεί κάθε χρόνο τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Σε δύο διαφορετικά σημεία, που σημαίνει ότι δεν μπήκε τυχαία. Έχει πάρει και η πουρνάρια και η λιβαδικά τέτοια στοιχεία. Το θέμα είναι ότι με τη βοήθεια τώρα των πεζοπόρων και της εναέριας που είναι αυτή τη στιγμή μόνο με το ελικόπτερο και έρχονται και δύο πέτσιντελ σε αυτήν όπου να είναι έρχονται και αυτά, θα την περιορίσουν και θα τη θέσουν υπό έλεγχο. Είναι κοντά σε σπίτια και όταν είναι κοντά σε σπίτια η αγωνία μας και όλων των, από τους εθελοντές, από τους πολίτες μέχρι και τον πιο πάνω είναι έντονη και ανησυχητική. Δεν είναι δηλαδή σε ένα δάσος το οποίο μπορούμε να αργήσουμε και 5 και 10 λεπτά. Εδώ είναι σπίτια και αν πλησιάζουν στα σπίτια μετά θα έχουμε άλλα αποτελέσματα. Η αγωνία πάντως δεν φέρνει εδώ τα οχήματα. Τα οχήματα έρχονται κατόπιν συντονισμού και είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, που είδαμε τόσα πολλά σε αριθμό. Κοιτάξτε, ναι. Είναι η εμπειρία πλέον και γιατί με την παραμικρή ειδοποίηση που έχουμε για οποιαδήποτε φωτιά κινητοποιούμε θα όσον αφορά σκαπτικά μηχανήματα, υδροφόρες για να, και ό,τι άλλο ζητηθεί από την διεύθυνση της πυροσβεστικής για να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στην κατάσβεση. Το ένα σημείο ήταν πολύ κοντά στον δρόμο, το οποίο μπορεί να είναι και από ένα τσιγάρο.
Αλλά το άλλο σημείο ήταν πιο μέσα, σε διαφορετικό, δηλαδή πρέπει να ήταν πάνω από 40-50 μέτρα διαφορά, που δεν πιστεύουν να είναι από τσιγάρο εκεί. Θα το κρίνει φυσικά η ανακριτική, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Πάντως είναι μια περιοχή που κάθε χρόνο ταλαιπωρεί εδώ. Αρκετά ταλαιπωρεί και δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει, πάντως θέλει παρακολούθηση το θέμα.